πείτε μου όνομα και τηλέφωνο, παρακαλώ. Ναι. Δικηγορικό γραφείο, κύριε Αποστόλου, λέγεται. Μερούλα. Εσείς είστε, κυρία Λένα. Όχι, όχι, δεν έχει έρθει ακόμη. Μάλλον θα καθυστέρησε στην τύχη. Όταν γυρίσει, πες του να μου τηλεφωνήσει οπωσδήποτε, έτσι. Πρόκειται για τα εισιτήρια. Ναι, βεβαίως θα του το πω, ναι. Δικηγορικό γραφείο, κύριε Αποστόλου, λέγεται. Όχι, ο κύριος Αποστόλου δεν είναι εδώ. Όνομα και τηλέφωνο, παρακαλώ. Περιμένουμε να κοινοποιήσουμε την απόφαση και από εκεί θα δούμε τα αντιδράσεις. Άντε, γεια σου. Τηλεφώνησε μου τώρα. Ναι, βέβαια. Συγχαρητήρια. Ήσασταν εντυπωσιακός. Άλλη μια επιτυχία στο ενεργητικό σας, λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, αλλά γνωριζόμαστε. Αλήκη παπά, θαυμάστριά σας. Από αυτή τη στιγμή και δικό σας. Θα ήθελα να γνωριστούμε καλύτερα. Βλέπετε, με γοητεύετε και σαν άνθρωπος και σαν άντρας. Και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό μου που ζητάνε απαντήσεις. Αν αρνηθώ, θα είναι σαν να πηγαίνω κόντρα στις επιθυμίες μου. Αν δεχτώ πάλι, είσαστε βέβαιοι ότι θα πάρετε τις σωστές απαντήσεις. Ένας άνθρωπος με συμμετοχή στην πολιτική ζωή της χώρας και με ξεχωριστή πορεία σαν δικηγόρος και με τα χαρακτηριστικά ενός ωραίου άντρα, νομίζετε ότι δεν θα βοήθηκε μια γυναίκα σαν και εμένα? Με τι ασχολείστε ακριβώς? Αυτό δεν θα σας το πω. Έχουμε καιρό. Προχωρήσατε, βλέπω. Ε. Γιατί διστάζετε? Η γνωριμία μας είναι αναπόφευκτη. Θα περάσω από το γραφείο σας. Περιμένω την ημέρα που οι δικηγόροι θα μπορούν να εμφανίζονται με βερμούδες στο δικαστήριο. Δεν μου λες? Γιατί δεν έχεις κατεβάσει τα τηλέφωνα? Τηλεφωνούσαν συνέχεια και δεν μ' άφηνα να τελειώσω. Καλά τους έκανα στους κακούργους. Είχαμε τίποτα ενδιαφέροντα τηλεφωνήματα? Είχαμε 12 τηλεφωνήματα και τη γυναίκα σας 13. Οχ, ο γλουσούζικος αριθμός. Τι ήθελε? Κάτι για εισιτήρια μου είπε. Άμα τα ξέχασα. Ένα άλλο επίγον, σοβαρό. Απλοί πελάτες οι υπόλοιποι και ένας παλιός συναδελφός σας, βουλευτής Ακαρνανίας, είπε. Κάτι τέτοιο. Γι' αυτόν λείπω μονίμως, έτσι. Α, από αύριο όταν απουσιάζω να αφήνεις στο τηλεφωνητή αυτό το μήνυμα. Γραφείων δικηγόρου Αποστόλου. Γραφείων της αλήθειας και του πόνου. Ο κύριος Αποστόλου απουσιάζει. Κακούργους το εδόλιο δικάζει. Αφήστε το όνομά σας και στα σίγουρα, την επομένη θα βρεθείτε μέσα στα σίδερα. Μα αυτό είναι αντιεπαγγελματικό, όπως θα λέγατε κι εσείς, κάποτε. Κάποτε. Τώρα όμως, λοιπόν, κλείστε τηλέφωνο να πάρω τη γυναίκα μου. Λέγεται, παρακαλώ. Η κυρία Λένα, παρακαλώ. Μάλιστα. Με ποιο μιλάω, παρακαλώ? Με ένα θαυμαστή σας. Τι θέλετε, κύριε? Εσάς, κυρία μου. Είμαι ξετρελαμένος μαζί σας. Σας παρακαλώ, μ' ακούτε, κλείστε το τηλέφωνο.
Το ξέρετε ότι είσαστε η πιο ωραία γυναίκα του κόσμου. Και λοιπόν. Τι θα λέγατε για ένα μικρό δώρο? Ας πούμε ένα αεροπορικό ταξίδι. Ταξίδι? Τι ταξίδι? Μέχρι το Παρίσι, ας πούμε. Παρίσι? Ρε Κάθαρμα! Τσίπησες όμως, ε! Ομολογώ ότι με ξάφνιασες. Δημήτρη μου, χρόνια έχεις να μου κάνεις τέτοιο αστείο. Γιατί? Τι συνέβη? Σε βλέπω αλλαγμένο, ε! Φαίνεται ότι μεγαλώνοντας ξαναβρίσκω τον παλιό Δημήτρη. Πειράζει? Όχι καθόλου. Εξάλλου έτσι είσαι πιο γοητευτικός. Ναι. Δημήτρη, μην ξεχάσεις τα ειστήρια, ε. Τι έγινε, τα πήρες? Κοίταξε, αγάπη μου. Τηλεφώνησα και μου είπαν θα τα στείλουν, αλλά ακόμα δεν τα έχουν φέρει. Δικηγόρε, θα κάνω ένσταση, το λέω. Καλά. Θα πάω να τα πάρω αύριο. Τι ανησυχείς, φεύγεις σε μια εβδομάδα. Βρε Δημήτρη μου, αφού ξέρεις ότι είναι η εποχή που όλοι ταξιδεύουν και όπως ξέρεις τα αεροπλάνα δεν παίρνουν ορθίους. Καλά, εντάξει. Θα πάω αύριο να τα πάρω. Η Σίλβια τι κάνει? Η Σίλβια έχει πάει σε μια φίλη της. Θα γυρίσει αργά το βράδυ. Κατάλαβα. Λοιπόν, γεια σου αγάπη μου. Φιλάκια. Φιλάκια και από μένα. Γεια. Δημήτρη, να κάτι ενδιαφέρον. Αυτό το μήνα στο Παρίσι έχει έκθεση Πικάσο. Πολύ χαρούμενη σε βλέπω, ναι. Δεν βλέπεις την ώρα να φύγεις και να με παρατήσεις. Είμαι χαρούμενη γιατί η κόρη μας θα σπουδάσει στο Παρίσι. Εξάλλου ήταν το όνειρό της. Όπως και το δικό μου κάποτε. Κάτι που δεν μπόρεσα να πραγματοποιήσω ποτέ. Απόκτησες όμως εμένα, Α, ναι, σωστά. Λυπάμαι που δεν μπορώ να έρθω μαζί σας. Ελπίζω να μην δυσκολευτείτε να βρείτε σπίτι. Αυτή η Μέρη. Δεν μπορούσε να πάρει άδεια λίγο αργότερα? Όχι, είχε πολύ σοβαρούς λόγους. Δημητράκη. Θα μου λείψεις. Ναι, και εμένα. Αλλά που θα πας, εδώ θα γυρίσεις πάλι. Βέβαια, εδώ που άλλο. Θεέ μου, φαντάζομαι πως θα βρω το σπίτι όταν γυρίσω, Όπως την τελευταία φορά που έλειψα, θυμάσαι? Τίποτα δεν ήταν στη θέση του. Θα το βρεις ακριβώς όπως την τελευταία φορά. Τίποτα δεν υπάρχει στη θέση του για να έχεις το δικαίωμα να γκρινιάζεις μια εβδομάδα. Έλα, σήκωσε εδώ, σε παρακαλώ. Έλα, Δημητράκη. Ποιος να είναι τέτοια ώρα? Ναι, εμπρός. Ρε Τάσο, τι έγινε τόσο καιρό? Καλά είμαστε. Ναι, και η Λένα, όλοι. Όλοι καλά. Τι, για απόψε? Όχι, δεν έχω τίποτα. Εντάξει, κατά τις 10. Στο γνωστό σου στέκει, έτσι. Έγινε, Τάσο. Άντε, γεια. Ο Τάσος ήτανε. Αυτό το άκουσα. Τι συμβαίνει, Δημητράκη, τι ετοιμάζει για απόψε? Τίποτα, είχαμε καιρό να ιδωθούμε και πρέπει να βγούμε απόψε για να τα πούμε λίγο. Α, κατάλαβα. Ξέπαρκος θα είναι πάλι. Όχου, τον ξέρεις τώρα τον Τάσο? Επειδή τον ξέρω, γι' αυτό μιλάω. Ο άλλος εαυτός. Ο Τάσος είναι καλό παιδί. Μόνο παιδί δεν είναι, Δημήτρη. Άρα δεν του λες να παντρευτεί, μήπως τρώσει? Τώρα πέρασε την επικίνδυνη ηλικία. Κοίτα, μη σου φέρει καμιά επικίνδυνη παρέα. Όχου, υπερβολές. Δεν μου λες, τι να φορέσω? Ορίστε. Καλά, άστο, θα το κοιτάξω μόνος μου. Καλησπέρα. Καλά δεν μου λες? Τι ρούχα είναι αυτό που φοράς? Την πουλή θα πας. Έλα τώρα, ρε Τάσο. Άργησε? Όχι, ακριβώς την ώρα σου. Όπως πάντα, την πικούρα. Ένα ουίσκι παρακαλώ. Δεν μου λες πως και έτσι μόνος ξέπερκος, όπως λέει και λένε. Αγόρι μου, θα είμαι μόνος για 1 λεπτό και 33 δευτερόλεπτα. Όπου να είναι, έρχεται το μωρό και αυτή τη φορά θα πάθεις μεγάλη ζημιά. Κάθε φορά που βγαίνω μαζί σου, νιώθω άσχημα. Έχω ενοχές. Άσε ρε, Δημήτρη, που έχεις και ενοχές. Δεν έχεις κάνει και τίποτα για να έχεις ενοχές?
Σου έχω γνωρίσει ένα σωρό κορίτσια. Ψηλές, ξανθιές, μελαχρινές, παχουλές, αδύνατες, κοντές. Τίποτα, καμιά δεν σου αρέσει. Ε, είναι θέμα γούστου. Δεν το νομίζω, Δημητράκη. Δεν το νομίζω. Μάλλον φοβάσαι. Καλά, δεν βαρέθηκες τόσα χρόνια να κάνεις αυτή τη δουλειά. Σπίτι, δικαστήριο, δικαστήριο, σπίτι, σπίτι, δικαστήριο. Η ζωή σου ισοπεδώθηκε και έγινε μια ατέλειωτη άσφαλτος. Ευτυχώς δηλαδή που παράτησες και την πολιτική, γιατί αλλιώς έβλεπα να πηγαίνεις με εκείνους τους 300 στη Βουλή να ψάχνετε πού να βρείτε καρέκλα να κάτσετε. Λες και δεν υπάρχουν καρέκλες αλλού πουθενά. Και τι έκανες? Όνομα και λεφτά. Σιγά το πολύ έλεο δηλαδή. Έχω όμως και μια κόρη και μια γυναίκα που τις αγαπάω και μ' αγαπάνε. Και τι είναι αγάπη, Δημητράκη? Τίποτα, αγόρι μου, μια ιδέα είναι. Γύρω μας υπάρχουν τόσα μωρά που περιμένουν, που έχουν ανάγκη την αγάπη μας, έχουν ανάγκη την τρυφερότητά μας, τον ερωτά μας, τη στοργή μας. Ε, δεν λέω και καμιά φορά τα δωράκια μας. Όλα αυτά γιατί να τα απολαμβάνει μόνο η γυναίκα σου, όχι το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνεις. Η σοριά όλος μεταμορφωμένος. Καλά, εσύ δεν μου έλεγες ότι βαρέθηκες τόσα χρόνια τη συζυγική ηρεμία και ότι θέλεις κάτι εφήμερο να την ταράξει? Ε, λοιπόν, εγώ δώσω τις ευκαιρίες. Τι άλλο θέλεις? Θα κάνει να ξέρει. Δεν μου λες? Ναι. Πώς φαίνεται, θα καλά. Ωραίο, ωραίο. Για σένα ωραίο. Το καινούργιο μου. Σύρμα, σύρμα, έρχεται σοβαρός, ε. Σοβαρή, της αρέσουν οι σοβαροί. Θέζει να σου συστήσω τον καλύτερο μου φίλο, τον Δημήτρη, έναν από τους πιο καλύτερους, από τους πιο επιτυχημένους δικηγόρους της Αθήνας. Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι. Εξάλλου σας θυμάμαι από τότε που ήσασταν υπουργός. Α, παλιές αμαρτίες. Η πολιτική γλίτωσε από μένα, αλλά εγώ δεν μπόρεσα να γλιτώσω από τη δημοσιότητα. Καθίστε. Ευχαριστώ. Εγώ όμως τη δημοσιότητα την αναζητώ. Α, ναι. Δημήτρη, δεν σου είπα. Δημήτρη, είναι απορρέφτηκα. Σοβαρά. Α, βέβαια. Ναι, έχω όνειρό μου να κάνω καριέρα. Ξεκινάω τώρα από ένα νυχτερινό κέντρο και ο Θεός βοηθός. Από ό,τι ξέρω, ο Θεός δεν βοηθάει τέτοιου είδους φιλοδοξίες. Συνήθως χρειάζεται κόπος και δουλειά. Έχω όμως τις δυνατότητες να το πετύχω. Ναι, η Ντέζη, αγόρι μου, έχει προσόντα. Σαφώς, τα βλέπω. Με αυτό έλειπε. Τι θα πείτε? Μια δεκίλα σανράις. Μια δεκίλα σανράις, παρακαλώ. Με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Καλά, ε. Σε γουστάρει επιβόντως. Μα τι λες, Ρετάσου, που το κατάλαβες? Καλά, αγόρι μου, δεν είδες πως σταύρωνε και ξεσταύρωνε τα πόδια τη συνέχεια? Ε, και λοιπόν. Ε, και κύριε Υπουργέ, και κύριε Υπουργέ, ωραία, και συγχωρίζω την καριέρα μου. Σήμα κατά τεθέν των γυναικών που γουστάρουν κάποιον άντρα. Α, έχει. Εγώ νομίζω ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, κανεί. Αυτό έπεται, αγόρι μου. Άκου, όταν σου μιλάει η πείρα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν την γουστάρω. Άντε πάλι. Γιατί ρε Δημήτρη, γιατί ρε αγόρι? Δεν ξέρω, είναι έτσι όπως είναι βαμμένη, σαν Ινδιάνος είναι. Σαν τι είναι? Σαν Ινδιάνος είναι. Βρες μια αφορμή και διώξτε. Μα είσαι στα καλά σου. Αν δεν φύγει αυτή, θα φύγω εγώ. Εντάξει. Εντάξει, θα το τακτοποιήσω. Εντάξει, εντάξει, έγινε για μια ακόμα φορά αυτό που ήθελες. Τι της έλεγες στο σύνολο της κοπέλας? Ότι είναι Ινδιάνος και ότι δεν την κουστάρεις. Τρελός είσαι. Τι κάνεις, φίλε? Καλησπέρα, φίλε. Σε καλά, φιλαράκο? Μια χαρά είμαι. Εσύ τι? Θέλεις καμιά βοήθεια? Όχι ρε φίλε, εγώ δεν θέλω καμία βοήθεια. Εγώ μένω εδώ πέρα. Καλή χαρά, φίλε.
Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τον κύριο Αποστόλου θα ήθελα, παρακαλώ. Ο κύριος Αποστόλου δεν έχει έρθει ακόμη. Έχει αργήσει και δεν ξέρω και το γιατί. Μπορείτε αν θέλετε να περιμένετε. Ναι, βεβαίως. Πράγμα είναι αυτό. Καλημέρα. Τι ώρα είναι? Λίγο παραπάνω από τις 10. 10 και στο γραφείο ποιος έχει πάλι μέρη? Γραφείο δικηγόρο Αποστόλου. Λες και πάμε στα μάτια. Γραφείο της αλήθειας του Πόνου. Ο κύριος Κακούργος το εδόλιο δικάζει. Τώρα βέβαια να το βάλεις κι εσύ. Έλα, έλα, πιες λίγο καφέ να συνέλθεις. Δημητράκη. Φαντάζομαι ότι απόψε έκανες όσα δεν έκανες όλα τα χρόνια. Ε, τι έκανα. Α, δεν ξέρεις, Μέτσες, ξενύχτησες, χόρεψες, τραγούδησες, ξέρω εγώ τι άλλο. Το χειρότερο απόλαυσες την πόρτα μας ανοιχτή. Σοβαρά, δεν θυμάμαι τίποτα. Απολύτως τίποτα. Αναρωτιέμαι. Αν υπήρχαν και κορίτσια στην παρέα. Όχι, Ινδιάνοι μόνο. Αυτό που βρέθηκε, τι είναι αυτό? Ωραία, εμένα ρωτάς, Φαίνεται το πέρασες για πιζάμα. Συγχώρεσαι με. Άστα αυτά τώρα, έτσι, άστα. Άντε τώρα, εσύ κοντή σου, πέρασε η ώρα για το γραφείο, άντε. Έχεις δίκιο. Στάσου, πάλι. Έτσι, μπράβο. Πρόσεχε. Καλημέρα. Δεν σας βλέπω και τόσο καλά σήμερα. Έχεις δίκιο. Πέρασε μια πολύ περιπέτειώδη νύχτα. Έχουμε τίποτα. Ναι, κάποια κυρία Αλίκη παπά σας περιμένει. Παπά. Ναι. Πες να περάσει. Μην μου πείτε πως δεν με περιμένατε. Ομολογώ, όχι τόσο σύντομα. Αν έτσι δικαιολογείτε την ψυχρή σας συμπεριφορά, τότε ας είναι. Ψυχρή συμπεριφορά. Καθίστε. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Ακούστε, κύριε Αποστόλου. Δημήτρη. Έχω παρακολουθήσει την πορεία σου και ειλικρινά πιστεύω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Βρίσκεις. Σε ποιους τομείς? Σε όλους. Υπάρχουν όμως πολλά πράγματα που θα ήθελα να μου εξηγήσεις. Και αυτό απαιτεί μια μορφή συνεργασίας. Στενής. Πιθανό. Παραδείγματος χάρη, γιατί εγκατέλειψες τη θέση του βουλευτή πριν από μερικά χρόνια? Αυτό είναι πολύ εύκολο. Βαρέθηκα. Βαρέθηκες. Θα ήθελα να εξιχνιάσουμε τις σκοτεινές πλευρές ενός ατόμου σαν και σένα. Με έντονη προσωπική ζωή. Είμαι σίγουρη ότι οι απαντήσεις δεν θα είναι τόσο απλές. Για πες μου, τι δουλειά κάνεις ακριβώς? Ασχολούμαι με τη δημοσιογραφία και ειδικεύομαι στις βιογραφίες. Είσαι η καλύτερη περίπτωση για μένα αυτή τη στιγμή. Α, έτσι εξηγείται η τόση επιμονή. Θα γίνω δηλαδή ένα είδος πειραματόζωμα. Όχι ακριβώς. Με εγωιτεύεις και σαν άντρας. Σοβαρά. Οι ερωτικές σου φυχές ίσως να είναι πιο απαλλητικές. Θα ήθελα να τις νιώσω. Μόνο έτσι αποκτάτε προσωπική εμπειρία. Ξέρεις, εγώ... Το ξέρω, Δημήτρη. Το ξέρω ότι έτσι θα γίνει. Μη μου το αρνείσαι. Κοίταξε, εδώ πέρα είναι το γραφείο μου, Σε θέλω, Δημήτρη. Σε θέλω πάρα πολύ.
Ανοίξε, σε παρακαλώ, μια άλλη φορά. Αυτό μου φτάνει, δεν θέλω. Τηλεφώνησέ μου όταν θα είσαι έτοιμος. Φεύγεις. Ναι, Δημήτρη, εδώ είναι το γραφείο σου. Σε περιμένω. Τάσο, εγώ είμαι ο Δημήτρης. Ναι, έχω ένα συγκλονιστικό νέο να σου πω. Τάσο, βρήκα επιτέλους αυτό που γύρευα. Πού να στα λέω. Απ' τον ουρανό μου έπεσε. Αργείς? Όχι, κονεύω. Τι θα μου φέρεις από το Παρίσι? Εσύ τι θα ήθελες? Αν σου πω τι θέλω, δεν έχει αξία. Τότε γιατί ρωτάς? Μπα, για στάσου, αυτό το φόρμα που πάει. Που πάει? Ναι. Στο Παρίσι. Δηλαδή, σαν να λέμε, έχεις άγριες διαθέσεις, ε? Έλα τώρα, Δημήτρη, τι είναι αυτά που λες? Κοίταξε, ο συνδυασμός ενός τέτοιου φορέματος με μια γυναίκα σαν και σένα είναι άκρος επικίνδυνο, ε? Μην ξεχνάς ότι εσύ μου το αγόρασες, ε? Αφού το έκανα, τότε καλά να πάθω. Η Σίλβια που είναι? Ετοιμάζεται στο δωμάτιό της. Εσύ, μικρά, τι θα μου φέρεις από το Παρίσι, Εσύ, τι θα ήθελες? Αν σου πω, δεν θα έχει αξία. Τότε γιατί ρωτάς? Δεν μου λες, είναι εννοημένες, είσαστε με τη μάνα σου. Τα ίδια πράγματα μου είπε και εκείνη, πλάκα μου κάνετε. Έλα τώρα να σου πω τι πραγματικά εγώ θα ήθελα. Δεν θα ήθελα να φύγεις. Το σπίτι θα είναι άδειο χωρίς εσένα. Θα μου λείψεις. Και εμένα θα μου λείψει, όμως πρέπει να πάω. Είναι πραγματική ευκαιρία για μένα. Το ξέρω, αγάπη μου, το ξέρω. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα στεναχωριέμαι. Κι εγώ δεν στεναχωριέμαι. Μην με κάνεις όμως να νιώθω τύψεις, αφού ξέρεις πώς αγαπάω. Καλά, εντάξει. Δεν λες, η μητέρα σου, γιατί παίρνει τόσα αποκλειτικά φορέματα μαζί της? Να την προσέχεις, έτσι. Άντε, ετοιμάσου γρήγορα. Υπογραφείς στη βιβλιοθήκη και εδώ έχω δακτυλογραφήσει όλα όσα μου δώσατε. Είναι εντάξει όλα. Μπράβο. Μπράβο. Πότε φεύγεις? Αν δεν με χρειάζεστε τίποτε άλλο, λέω να φύγω τώρα. Βαρθήκα τώρα να με εγκαταλείψετε, έτσι. Εντάξει. Άντε, στο καλό και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σου. Δημητρή, μήπως σε ενοχλώ? Α, εσύ είσαι. Και ό,τι ετοιμαζόμουν να σε πάρω. Κρατάω την κάρτα σου στα χέρια μου. Θέλω να μιλήσουμε. Ωραία, χαίρομαι που τα ακούω. Πότε? Τι θα έλεγες να φάμε αύριο το μεσημέρι μαζί? Στη 1:30 κάτω από το γραφείο μου. Εντάξει? Εντάξει. Ωραία, γεια. Μέχρι αύριο.
Έλα, Τάσο, εγώ είμαι. Ο Δημήτρης. Τάσο, θέλω μια πάρα πολύ σοβαρή πληροφορία. Το παρδαλό σου που κάμισε, από πού το πήρες. Εντάξει, εντάξει, ευχαριστώ. Άντε, γεια. Τελικά είσαι ενδιαφέρουσα γυναίκα. Μου λείπει η αυτοπεποίθηση. Δεν με πείθεις. Το λες αυτό γιατί δεν με ξέρεις καλά. Θα σε μάθω. Λοιπόν, πάντοτε πίστευα ότι όριμοι άντρες έχουν κάτι το διαφορετικό. Είναι πιο διορατικοί. Κι εγώ πάντα πίστευα ότι οι ωραίες γυναίκες φαίνονται εύκολες, αλλά δεν είναι. Η γυναίκα σου, πού είναι? Στο Παρίσι. Έχει πάει με την κόρη μου, ψάχνουν να βγουν σπίτι. Η κόρη μου αρχίζει σπουδές εκεί. Θα λείψουνε πολύ? Αρκετά φαντάζομαι. Τότε λέω να εκμεταλλευτώ αυτόν τον χρόνο. Να εκμεταλλευτείς? Mm. Πώς δηλαδή? Να, μπορώ να γράψω τη βιογραφία σου. Mm. Δεν έχω παραιτηθεί ακόμα από τη ζωή. Είσαι ένας πολιτικός, Δημήτρη. Πρώην. Μην το ξεχνάς αυτό. Δεν το ξεχνάω. Αλλά έχεις πάρα πολλά να πεις. Κοίταξε, γλυκιά μου. Όταν πρόκειται να μιλήσω για τον εαυτό μου, η μνήμη μου αδυνατίζει. Δημήτρη, είσαι καλά? Καλά, εντάξει, εσείς? Δημήτρη, σαν να σε ακούω στενοχωρημένο. Ναι, ναι, είναι επειδή είμαι μόνος. Εμείς τακτοποιηθήκαμε εδώ. Βρήκαμε σπίτι. Ναι, ναι, Λαφαγιέτ 62, το θυμάσαι? Α, μπράβο. Ωραία, καλό το σπίτι? Ναι, ωραίο είναι. Πότε σκοπεύεις να γυρίσεις? Έλα, Δημήτρη μου, θα μείνω λιγάκι. Να κάνω μερικά ψώνια, να γυρίσω και το Παρίσι, έτσι. Θαυμάσαι. Έχεις φιλιά στη Σίλβια. Δώσεις και από μένα. Πολλά φιλιά. Γεια σου, παιδιά. Γεια.
συνεχίζουμε. Τι απ' τα δύο. Αύριο πρέπει να πάω στο γραφείο. Έχω κάποιες υποθέσεις να διευθερώσω. Το παρατράβησα τη στιγμή. Τεμπέλιασα. Όχι αύριο. Πήγαινε μεθαύριο. Όπου να είναι η βιογραφία σου τελειώνει. Θα μείνει ανοιχτό μόνο το τελευταίο κεφάλαιο. Αυτό ίσως αργήσει λιγάκι η γραφή. Θα πρέπει να είναι συγκλονιστικό. Βέβαια. Δεν πιστεύω να θέλεις να γράψω για τη σχέση μας. Πάντως είναι πολύ ωραίο το πουκάμισό σου και εδώ που τα λέμε, εγώ σου έλεγα να ψωρίσω ένα τέτοιο πουκάμισο, αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα έρχεσαι μια μέρα να σε δω έτσι. Πολύ ωραίο. Έτσι να βγει, σαν άνθρωπο έξω. Σαν άνθρωπο. Εγώ νιώθω απέσια. Ναι, έλα τώρα που λέω σε απέσια. Ναι, βέβαια. Με κατάντησε έτσι όπω με κατάντησε και γελάσαμε πάρα. Μα πλάκα μου κάνει τώρα. Όχι Δημήτρη, αλλά πάντως είναι πολύ ευχάριστο που κατάφερε να περάσει τι ώρε ωραία. Ναι. Αλλά ω πότε. Τι εννοεί. Τώρα που θα γυρίσει η Λένα. Ναι, φυσικά. Είναι μοιραίο αυτή η σχέση κάποια στιγμή να σταματήσει οριστικά. Γιατί το βρίσκει απαραίτητο. Τι θέλω στη Λένα. Κοίταξε, η Λένα και η Σίλβια είναι ο κόσμο μου. Τον έχω φτιάξει εγώ και δεν έχω καμία διάθεση να τον χαλάσω. Τι σε εμποδίζει να έχει μια παράνομη σχέση, μου λε. Πάμε. Αστείευεσαι, βέβαια. Να λέω εγώ ψέματα στη Λένα. Α, θα με καταλάβει αμέσω. Τι να σου πω. Εσύ ξέρει. Εσύ αποφασίζεις. Κατάλαβα. Και πού είναι τώρα η Αλίκη? Η Αλίκη είναι στο σπίτι και απομαγνητοφωνεί τα τελευταία κεφάλαια της βιογραφίας μου. Τι μου λέει τώρα και εμένα να γράψω βιογραφία? Λες και γέρασα. Πάντως ο φίλος μου ο Τάσος δεσπόζει σε πολλά κεφάλαια. Οχο, ρε σύλληκα γίνομαι. Γιατί φοβάσαι μη σε εκθέσω. Ναι. Και δεν μου λες πότε θα μου την γνωρίσεις. Ποια? Την Αλίκη. Δηλαδή που το πας? Να μου κάνει και εμένα μια βιβλιογραφία, αδερφέ μου. Εσύ δεν τρώγεσαι με τίποτα. Αφού εσύ θες να την αφήσεις. Σε μένα μπορεί να βρει τη στοργή και να αναπληρώσει το κενό της έλλειψής σου. Πού πας? Επιστρέφω αμέσως, αγόρι μου. Δεν πιστεύω να έχει καταλάβει τίποτα. Όχι. Αλλά η παρουσία σου εδώ δημιουργεί σίγουρα κάποιο κίνδυνο. Είμαι πολύ προσεκτικός. Συγκέντρωσε βέβαια όλα τα στοιχεία. Ναι. Τα κατάφερα με τον κόλπο της βιογραφίας. Του ζωή στον αέρα. Το μαρτύριο του αρχίζει σήμερα, Γιώνας. Δική σου δουλειά. Για την κόρη του, έμαθες τίποτα?
Τίποτα περισσότερο από όσο ξέραμε. Πότε έρχεται η γυναίκα του? Τη Δευτέρα. Έκανες καλό παιχνίδι. Αύριο φεύγεις από εδώ. Τα υπόλοιπα θα τα πάρεις με την παράδοση των στοιχείων που αντιτοφώνησα. Το τελευταίο κεφάλαιο θα το γράψω εγώ. Και εγώ τι θα απογίνω? Θα πας στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να σε καταπιεί η γη. Ήρθε η ώρα να κάνω αισθητή την παρουσία μου. Χαιρετώ τον κύριο Υπουργό. Τι θέλετε, κύριε? Εξαρτάται από το τι προσφέρετε. Καταρχάς κατεβείτε από το γραφείο, γιατί υπάρχει καρέκλα. Κοίτα. Μα είναι δυνατό να μη σου θυμίζει τίποτα? Ομολόγω πως τίποτα το συγκεκριμένο. Βλέπεις, γέρασα. Εσύ όμως κρατιέσαι μια χαρά. Εξαρτάται από τον τρόπο ζωής του καθενός. Ποιος είστε, κύριε? Ένας εφιάλτης από το παρελθόν. Ακούστε, με τους γρίφους δεν τα πήγαινα ποτέ καλά. Σκέψου. Προσπάθησε να θυμηθείς. Ποιους καταδίκασες σαν υπερασπιστής του συστήματος? Σας παρακαλώ, πηγαίνετε. Ο χρόνος μου είναι πολύτιμος. Ξανάρθω. Την άλλη φορά θα είμαι πιο απαιτητικός. Γεια. Γεια σου. Μπορώ να βοηθήσω? Σε τι πράγμα? Σε αυτό που σε απασχολεί και ήταν αιτία να χαλάσει το κέφι σου. Δεν είναι τίποτα. Απλώς είμαι συγχυσμένος. Τι συμβαίνει? Δεν είναι τίποτα. Είναι κάτι προσωπικό. Κάτι που δεν μπορώ ακόμα να προσδιορίσω. Δεν ξέρω. Νιώθω σαν να απειλούμαι. Σταμάτησες να μου λες πια τα προσωπικά σου? Αυτό δεν σε αφορά. Δημήτρη, ό,τι αφορά εσένα αφορά και εμένα. Έλα τώρα, Λίκη. Μη μου σπας τα νεύρα. Παράτα με. Συγχώραμε. Ξέρεις, τα νεύρα μου είναι δεντωμένα. Δεν έχω πρόβλημα. Απλώς έχω γνωρίσει και την άλλη πλευρά σου. Έχεις δίκιο. Αλλά καταλαβαίνεις ότι για να υιοθετήσω εγώ μια τέτοια συμπεριφορά συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό. Ας το ξεχάσουμε, λοιπόν. Αυτή ίσως να είναι μία από τις τελευταίες μέρες που περνάμε μαζί. Έτσι δεν νομίζεις κι εσύ? Καλύτερα
Ας προσπαθήσουμε να το ξεχάσουμε και αυτό. Πήγε στο τηλέφωνο του σπιτιού μου. Ξέρω τα πάντα. Σε παρακαλώ να μην με ξαναενοχλήσεις. Τα ακούς? Αυτό είναι που θες εσύ. Για να σε βοηθήσω θα σου πω. Στέλιος Παπαϊωάννου. Σου λέει τίποτα αυτό? Δεν πας στο διάολο νυχτάκια. Είναι όλα εντάξει? Όλα. Πώς σου φάνηκε? Τρομοκρατημένος. Και να φανταστείς ότι είναι ακόμα η αρχή. Δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω τι σε ενδιαφέρει. Μετάνιωσα που μπλέχτηκα σε αυτό το παιχνίδι. Μπα, έχεις και αισθήματα? Ναι, βαρέθηκα να τα κάνω όλα για τα λεφτά. Τσουλά! Μη μου πουλάς εμένα ζάχαρη. Εξαφανίσου. Είσαι τρελός. Την επόμενη φορά που θα με δεις, θα είσαι ανάπηρη. Δεν ευθύνουμε. Ξέρεις ρε τι είναι 30 χρόνια φυλακή? Και δεν είναι που έμεινα εγώ μέσα 30 χρόνια. Μου κλείσε το σπίτι. Μου διέλυσες την οικογένεια. Εγώ έκανα το καθήκον μου. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη από την προσωπική ζωή του καθενός. Θα μπορούσα να έχω φάει λιγότερα χρόνια. Εσύ ήσουν η πολιτική αγωγή. Εσύ επέμενες να καταδικαστώ. Εγώ έκανα αυτό που πίστευα.
Σε παρακαλώ, πήγαινε έξω. Δεν πάω πουθενά. Έξω από το γραφείο μου! Τους τσαβουκάδες σου στα δικαστήρια. Προστατεύτες εσύ, ε. Ξέρεις που ο πατέρας μου αυτοκτόνησε μετά από 2 χρόνια. Ξέρεις που η γυναίκα μου περιφέρεται σαν τρελή χωρίς να ξέρει το όνομά της. Για όλα αυτά υπεύθυνος είσαι εσύ. Είσαι τρελός, άνθρωπέ μου. Έρχεσαι μετά από 30 χρόνια και μου ζητάς ευθύνες για πράγματα που δεν ξέρω. Κι ούτε θέλω να μάθω. Για μένα ήσουν ένας κοινός δολοφόνος. Και σήμερα να ξαναγινόταν η δίκη, πάλι το ίδιο δεν υποστήριζα. Μήπως δεν είναι φόνος όλα αυτά που έγιναν εις βάρος της οικογένειάς μου. Ο φόνος πληρώνεται με φόνο. Οφθαλμός αντί οφθαλμού. Δεν απειλείς. Πρόσεξε, γιατί μπορώ να σε τη ρίξω σε μια κόλλα χαρτί. Δεν θα σας συμβουλεύω. Δεν θα πειράξω εσένα. Θα αρχίσω από τους κοντινούς σου. Εσύ θα είσαι ένας απλός θεατής που δεν θα μπορεί να αντιδράσει. Ωραίο το κομμενάκι που έχεις πει. Αποστόλου, η ευτυχία σου κρέμεται από μία κλωστή που την άκρη της την κρατάω εγώ. Έλα ρε Δημήτρη που κάθεσαι και πιστεύεις τέτοια πράγματα, κανένας τρελός θα είναι. Αφού με απείλησε, το καταλαβαίνεις, ναι ή όχι? Το καταλαβαίνω, αλλά μην δίνεις σημασία. Εγώ δεν δίνω σημασία, αυτός όμως δίνει. Γνωρίζει πολλά πράγματα για μένα. Και δεν ξέρω ποιες είναι οι πηγές του. Ναι Δημήτρη, αφού είσαι δημόσιο πρόσωπο, όλοι σε ξέρουν. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι ξέρει τις σχέσεις μου με την Αλίκη. Και το πιο παράξενο είναι ότι η Αλίκη έφυγε από το σπίτι χωρίς να αφήσει κανένα έγκλημα. Ναι, εντάξει, όμως υπάρχει μια λογική εξήγηση. Ποια? Ότι η Αλίκη βαρέθηκε και έφυγε για λίγο καιρό. Όταν σε χρειαστεί, θα ξαναγυρίσει. Μακάρι να είναι έτσι. Φοβάσαι τον εκβιασμό? Άλλο φοβάμαι, Τάσο. Ναι, παρακαλώ, την Δεσποινίδα Παπά. Αλίκη Παπά. Δεν υπάρχει καμιά με το όνομα αυτό εδώ. Πώς δεν υπάρχει? Αφού έχω την κάρτα της με αυτό το τηλέφωνο. Μήπως ήταν κάποια πελάτησά μας? Πελάτησά σας? Τι είναι εκεί, παρακαλώ? Κομμωτήριο.
κύριε. Ευχαριστώ. Βλέπω δεν πήγε στο γραφείο σήμερα. Δεν νομίζεις ότι το έχεις παρατραβήξει? Τι κάνει η κορούλα σου στο Παρίσι? Βρήκε σπίτι? Πώς έμαθες για την κόρη μου? Μα δεν σου είπα? Ξέρω τα πάντα για σένα. Για την κόρη σου. Για τη γυναίκα σου που θα βρίσκεται αύριο το μεσημέρι εδώ. Σε έχω περικυκλώσει. Βλέπεις η Αλίκη ήταν άνθρωπός μου. Δεν σε πιστεύω. Μπορώ να σου το αποδείξω. Έχω στα χέρια μου όλα τα στοιχεία που μου έδωσε η Αλίκη. Ξέρω τι αγαπάς, ξέρω τι μισείς. Μόνο που σε αυτό το βιογραφικό λείπει το τελευταίο κεφάλαιο. Αυτό θα το γράψω εγώ. Κόθαρμα, θα σε σκοτώσω. Μη γίνεσαι αστείος. Είσαι ανθρωπάκι. Ούτε αυτό μπορείς να κάνεις. Βλέπεις, οι δρόμοι μας είναι παράλληλοι. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Ούτε εσύ χωρίς εμένα. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πράγματι θυμάμαι τον κρατούμενο Παπα Ιωάννου. Είχε σχιζοφρενικές τάσεις με πολλαπλές κρίσεις. Ιδιόμορφη περίπτωση. Το κακό άρχισε από τότε που άρχισε να διαλύει την οικογένειά του. Μάλιστα. Πες μου, είναι επικίνδυνος? Για την επιστήμη, όχι. Για μένα, ναι. Τον καιρό που ήταν υπό την επίβλεψή μου, είχε ηρεμήσει. Μα γιατί ρωτάτε ύστερα από τόσο καιρό? Ξέρετε, αποφυλακίστηκε και είμαι ο μοναδικός του συγγενής. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Αν χρειαστώ κάτι θα σας ειδοποιήσω. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Σαν να μου έλειψε χρόνια. Δεν μας και η Σίλβια τι κάνει? Είναι ευτυχισμένη, τακτοποιήθηκε μια χαρά. Δημήτρη, ναι. Γιατί είσαι έτσι ανήσυχος, θα μου πεις τι συμβαίνει? Δεν μπορώ να σου πω, παρεσνέβησαν κάποια περίεργα πράγματα. Θέλω να πάμε σπίτι και θα σου πω. Πάμε. Δημήτρη μου, αυτά είναι αστεία πράγματα. Νομίζω ότι παίζει μαζί σου. Ήθελε να σε τρομάξει και τα κατάφερε. Στην αρχή έτσι πίστευα κι εγώ. Σήμερα όμως που είδε και μίλησε με τον ψυχίατρο των φυλακών, άλλαξα γνώμη. Μου έδωσε μια άλλη όψη της προσωπικότητας αυτού του ανθρώπου. Αγάπη μου, είσαι πολύ ευαίσθητος και τα παίρνεις όλα τις μετρητής. Έλα τώρα, μωρό μου, έλα, έλα. Εγώ είμαι κοντά σου, γύρισα. Ηρέμησε. Ευτυχώς. Ανησυχώ όμως για την κόρη μας. Μα είναι τόσο μακριά που μόνο η απόσταση της παρέχει ασφάλεια. Χαλάρωσε, ρε παιδάκι μου, λιγάκι. Εδώ ήρθαμε στην παραλία, δίπλα στη θάλασσα, δίπλα στο κύμα. Δεν βλέπεις και το φεγγάρι τι όμορφα ρομαντικό που είναι, ε? Αφού σου έχω πει ότι συχαίνω με τις παραλίες. Και πού να πάμε τέτοια ώρα? Δεν πάμε σε κανένα βουνό. Όχι για να πάρουμε τα βουνά. Εξαλλού, υπάρχουν και ματάκηδες εδώ γύρω. Ματάκηδες, δεν έχει ματάκηδες εδώ πέρα. Εδώ είναι πολύ όμορφα. Λοιπόν, άμα φοβάσαι, θα σου πω μια ιστορία για να χαλαρώσεις. Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, όταν κατεβαίνανε στη θάλασσα, το πρώτο πράγμα που σκεφτότανε,
Κάποιος το είναι. Ποιος να είναι, κανείς δεν είναι. Κανείς δεν είναι. Λοιπόν, όταν κατεβαίναν στη θάλασσα, ήτανε... Τι είναι ρε φίλε, τι τρέχει. Ένας εφιάλτης ήταν, πέρασε. Έλα. Έχω σπάσει τα νεύρα μου. Ναι, αγάπη μου. Αυτό θέλει κι αυτός. Να κάνεις κάτι που μετά θα το μετανιώσεις. Στο μετανιώσω! Δημήτρη μου, σε παρακαλώ, Δημήτρη, αγάπη μου, γιατί δεν πας στην αστυνομία. Και δεν είναι κόρη μας, το καταλαβαίνεις. Όχι, όχι, μην το λες αυτό, σε παρακαλώ. Θα πάω να σου κάνω ένα καφέ να συνέλθεις. Αυτός είναι. Θα το σηκώσω εγώ. Άκουσε με καλά. Μην κάνεις τίποτα πριν το σκεφτείς. Η κόρη σου βρίσκεται κάτω από την προστασία μου. Ένας άνθρωπος μου στο Παρίσι είναι έτοιμος με τη σφαίρα στη θαλάνη. Αν με προδώσεις, το επόμενο λεπτό θα είναι νεκρή. Ξέρω πως δεν θα το κάνεις, γιατί της έχεις αδυναμία. Σε αυτό το παιχνίδι ένας θα είναι κερδισμένος και αυτός θα είμαι εγώ. Είχες ένα φίλο, τον Τάσο, που αγαπούσε υπερβολικά τις γυναίκες. Τώρα δεν τις αγαπάει πια. Θα το διαπιστώσεις και μόνος σου. Όταν αναγνωρίσεις το πτώμα του αύριο το πρωί. Τι σου είπε?
Δεν τολμάω να το πιστέψω. Λένα, το θέμα ήταν φρικτό. Έτσι κομματιασμένος όπως ήταν, ε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Σε ρώτησαν τίποτα? Πολλά, πολλά, πάρα πολλά. Όμως έκανα τον ανήξερο. Αυτός ο φάκελος βράθηκε έξω από την πόρτα μας. Δημήτρη, δεν μου τα είπες όλα. Ποια είναι αυτή? Το δόλωμα. Λένα, πρέπει να σου εξηγήσω. Όταν έφυγες... Για μένα είναι ανύπαρκτες. Είναι το έργο ενός εκβιαστή. Και μ' αποδεί. Ξέχασέ το προς το παρόν. Όμως, Δημήτρη, κάποτε θέλω να μου τα πεις όλα, έτσι. Η παγίδα ήταν τέλεια στη μέλη. Ελένη, θα στα πω κάποτε όλα. Πρώτα όμως θα τολώσω αυτό το σκουλίκι. Δημήτρη, σε παρακαλώ, όχι. Μην τεντώνεις το σκηνή. Δεν μπορούμε πού να τον αφήσουμε να κάνει ό,τι θέλει. Κινδυνεύουμε, το καταλαβαίνεις. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να σκεφτούμε ποια θα είναι η επόμενη του κίνηση. Έχεις δίκιο. Της κουζίνας. Μας απειλεί μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Αύριο το πρωί θα σε πάω στο εξωτερικό. Δεν θέλω καμιά αντίρρηση. Πάμε. Εδώ θα είσαι ασφαλής, έτσι. Φοβάμαι για σένα. Μην ανησυχείς. Πρέπει να τον αντιμετωπίσω. Μην προσπαθήσεις να επικοινωνήσεις μαζί μου ούτε με το τηλέφωνο. Τα παρακολουθεί. Εντάξει. Θα έρθω εγώ σε δύο μέρες. Εντάξει. Εντάξει. Να προσέχεις. Και εσύ. Και εσύ πρόσχε πολύ, Δημήτρη. Θα ανησυχώ για σένα, να το ξέρεις. We'll be right back.
Πιστεύω να βρήκες γρήγορα την κασέτα. Δεν είχα άλλο τρόπο να σε ειδοποιήσω. Ίσως ένα σημείωμα να με πρόδιδε. Φαντάζομαι ότι στο μυαλό σου θα έχει σχηματίσει μια άσχημη εικόνα για μένα. Δεν ήμουν τίποτα άλλο παρά το δόλεμα σε μια στημένη παγίδα. Τώρα πρέπει να με καταπιεί. Αυτός ο άνθρωπος είναι μανιακός. Πίστεψέ τον. Θα κάνει τα πάντα για να σε καταστρέψει. Μόνο ο θάνατος θα τον σταματήσει. Συγχώρεσέ με γιατί απειλούμαι κι εγώ. Με κρατάει στο χέρι. Για χαρά. Εδώ πέρα, κοντά ψέσαι σκοτώσαι, το καταλαβαίνεις. Ήρθα να δω αν είσαι καλά. Αν είμαι καλά. Εξαφανίσου. Δημήτρη, κατάλαβε με. Τι να καταλάβω. Ότι το έπαιξες ερωτευμένη για να μου κουβαλήσεις εδώ μέσα το δολοφόνο. Απειλούμε. Το θέλες. Ήρθα εδώ μόνο για να σε βοηθήσω. Τι σώει βοήθεια. Για να μου ξαναφέρεις. Γι' αυτό συνοφεύγα. Έχεις άδικο. Και ποιος έχει δίκιο. Εσύ ή αυτός. Μην ξαναέρθει σε επαφή μαζί μου. Όπως θέλεις. Όταν όμως τελειώσει αυτή η ιστορία και θελήσεις να με δεις, ψάξε με στο ξενοδοχείο Ντεόν. Είναι σαν να μην τ' άκουσα. Για μένα δεν υπάρχεις πια. Γεια σου, Μέρη. Καλημέρα σας. Γρήγορα δεν γύρισες. Όχι γρήγορα, με μία μέρα καθυστέρηση. Πώς πέρασε ο καιρός, δεν το κατάλαβα. Πέστε μου τι εκκρεμότητες έχετε, να τις τακτοποιήσω. Καμία. Μήπως θέλεις καμιά δεκαριά μέρες άδεια να πάω να ξεκουραστείς. Δεν θέλω, ευχαριστώ. Πάντως για σήμερα δεν σε χρειάζομαι, μπορείς να φύγεις. Πριν από λίγο πέρασε κάποιος κύριος Παπαϊωάννου, σας ζητούσε. Είπε ότι είναι φίλος σας. Ναι. Φίλος μου. Έχω να κλείσω μια υπόθεση μαζί του. Υποτίθεται πως είσαι στη Θεσσαλονίκη. Ξέρω πως το συνάντησες. Δεν θέλω να σε βγάλω από τη μέση, γιατί ίσως σε ξαναχρειαστώ. Μήπως ξέρεις που είναι η γυναίκα του. Τα ξέρει όλα. Με έδιωξε. Αφού εσύ του τάπες, με δουλεύεις. Φύγε. Κάνε αυτά που είπαμε. Και τσιμουδιά. Αν θες να ζήσεις.
Ένα τηλεγράφημα για τον κύριο Αποστόλου, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Πέρασε να δω τον Δημήτρη, αλλά από ό,τι βλέπω δεν είναι εδώ. Δεν το συνηθίζει. Μάλλον κάτι θα το έτυχε. Δεν πειράζει. Δεν βιάζομαι. Έχω κι άλλη δουλειά να κάνω. Αν θέλετε, μπορείτε να περιμένετε. Όχι. Θα περάσω αργότερα. Γεια σας, Μαρή. Γεια σας. Έχουμε τίποτα? Ναι, πριν από λίγο ήταν εδώ ο κύριος Παπαϊωάννη. Το ξέρω, τον είδα. Είπε ότι θα ξανάρθει. Δεν νομίζω. Από τότε που έφυγα, πολύ νέκρα έχει πέσει εδώ μέσα. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως δεν μπορώ να σου εξηγήσω τους λόγους. Ήρθε και ένα τηλεγράφημα για σας. Από ποιον? Από τη γυναίκα σας. Πού είναι? Στο γραφείο. Εδώ το είχα. Για ψάξει, κοίταξε. Μήπως το έχεις βάλει πουθενά αλλού. Είναι αδύνατο να χάθηκε. Δεν μου λες, όταν ήρθε ο Παπαϊωάννος, εσύ πού ήσουν? Στο μέσα γραφείο. Στο μέσα γραφείο. Και εσύ έσαι καθόλου το γραφείο σου? Ναι. Στεκόταν ακριβώς εδώ. Αυτός το πήρε. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ό,τι και να συμβαίνει, δεν φταίει εσύ. Έπρεπε να σε είχα ενημερώσει. Μήπως θυμάσαι τι έγραφε το τηλεγράφημα? Ανησυχώ, σε περιμένω δύο μέρες. Λένα. Μάλιστα. Πρέπει να πάω να προλάβω. Θα το σηκώσω εγώ. Εμπρός. Πατέρα, τι κάνεις? Σίλβια, είσαι καλά? Όχι και τόσο. Τι σου συμβαίνει? Υπάρχει κάποιος που με παρακολουθεί ενοχλητικά. Φοβάμαι, πατέρα. Αυτός είναι ο λόγος που σε πήρα. Λοιπόν, άκουσέ με προσεκτικά. Καταρχάς δεν θα πεις τίποτα σε κανένα. Μετά θα πάρεις το τρένο και θα πας στη Μασσαλία. Θα πας στην οδόν Μπριέλ 162. Το έγραψες. Μπράβο. Εκεί μένει ο Γιώργος ο Χατζής. Το θυμάσαι, έτσι? Θα μείνεις μαζί του και δεν θα το κουνήσεις από εκεί πέρα μέχρι να σε ειδοποιήσω. Ούτε για τσιγάρα δεν θα βγεις έξω. Το καταλαβαίνεις? Φεύγω αμέσως. Ωραία. Άντε, γεια σου, αγάπη μου. Και να προσέχεις, ε. Αποστόλου, παρακαλώ. Μάλιστα. Εσείς τι θέλετε, ποιος είστε? Είμαι φίλος του Δημήτρη. Ευχαριστώ. Ξέρετε, είμαι παιδικός φίλος του Δημήτρη. Εδώ, σε αυτή τη γειτονιά μεγαλώσαμε. Αλλά τώρα βλέπετε τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ. Δεν ξέρω αν σας έχει μιλήσει για κάποιον Τάκη που είχε πάει μετανάστη στην Αυστραλία. Τότε είχε λυπηθεί πάρα πολύ. Είναι 2-3 μέρες που έχω γυρίσει και θα ήθελα να τον δω.
Ο άντρας μου λείπει, αλλά μια που είστε φίλες του, περάστε. Ευχαριστώ. Εγώ θα γράψω το τελευταίο κεφάλαιο σε αυτή την ιστορία. Ωραίο πράγμα να είσαι πετυχημένος και ευτυχισμένος. Τι άλλο κανείς να θέλει από τη ζωή? Παιδάκια έχετε? Μια κόρη. Να σας ζήσει. Ήμουν κι εγώ παντρεμένος κάποτε, αλλά η γυναίκα μου τρελάθηκε. Τι κρίμα. Ξέρετε, και ο πατέρας μου αυτοκτόνησε. Για ποιο λόγο? Αιτία ήταν ένας δικηγόρος. Υπάρχεται, κυρία Αποστόλου. Πάμε, κύριε Αποστόλου, θα πληρώσετε εσείς για όλα αυτά. Δεν φταίτε. Αλλά και η γυναίκα μου δεν έφταιγε. Και εγώ πρέπει να κάνω το χρέος μου. Πρέπει να πάρω την εκδίκησή μου. Μαΐντια! Μαΐντια! Άδικα φωνάζεις. Αυτό που είναι να κάνω, θα το κάνω. Κάνω κομματάκια. Δεν μπορείς να μου ξεφύγεις. Έλα. Έλα. Σε έχω τα χέρια μου. Σε έχω στα χέρια μου. Έλα. Έλα, είπα. Δημήτρη! 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 Αλήθεια! Ηρέμησε, δικά μου. Όλα τέλειωσαν. Ήταν φοβερό. Το ξέρω.